Εάν δεν μου πεις αυτό το φοβερό, αυτό το τραγικό γεγονός, εγώ δεν μπορώ να σου απαντήσω. Ας πούμε ότι υπήρξα μάρτυρας σε ένα φόνο. Υπάρχει κάτι στο παρελθόν της Κλέρης που σε προβληματίζει? Εσύ τι λες, υπάρχει? Ξεκόλα και κοίτα να βολέψεις τη ζωή σου όσο καλύτερα μπορείς εδώ μέσα. Για να στο λέω εγώ, κάτι ξέρω. Ξέρεις τη συγκρατούμενη της Έλσας? Ράνια τη λένε. Εσύ πώς τη γνώρισες? Άσο, θα τα πούμε την ησυχία μας. Καληνύχτα. Τι απόφαση πήρε, Άρη, σχετικά με το γάμο μας? Προχωράμε κανονικά. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Έχεις συνειδητοποιήσει τι θα γίνει αν ξεσπάσει κάποιο σκάνδαλο? Ναι, ναι. Τα εξέτασα όλα. Δεν νομίζω. Δεν νομίζεις? Ή έχεις αλλάξει πάλι γνώμη και δεν θέλεις το γάμο? Κλέρη, βαρέθηκα. Βαρέθηκα αυτό το παιχνιδάκι. Όχι, όχι, όχι. Στορκίζομαι ότι αποφάσισα, το αποφάσισα, πάει και τέλειωσε. Εσένα σκέφτομαι. Εσένα και ένα πιθανό σκάνδαλο. Κατάλαβες τι σου είπα χθες? Είμαι αναμεμειγμένη έμεσα σε έγκλημα. Συνεργό σε φόνο. Ήξερα, ξέρω και δεν μιλάω. Απόκρυψη στοιχείων. Φαντάζεσαι τι θα γίνει αν αύριο είσαι πρωθυπουργός της χώρας και βγει στο φως κάτι τέτοιο για τη γυναίκα σου? Εάν συμβεί αυτό, θα το αντιμετωπίσουμε μαζί. Με ποιο τρόπο? Θα δούμε. Κλέρη, σε παρακαλώ, μη φαίνεις την καταστροφή. Ωραία. Εγώ τι είχα να πω, το είπα, δεν πρόκειται να ξαναμιλήσω. Αυτό που θέλω από σένα, δεν θέλω να σε πιέσω, είναι... Πες μου. Λοιπόν, εάν αισθανθείς την ανάγκη να μου μιλήσει για αυτήν την ιστορία, θέλω να μου πεις όλη την αλήθεια. Εγώ θα σου πω την αλήθεια. Εσύ αντέχεις να την ακούσεις? Που να ξέρω αν αντέχω, θα ακούσω πρώτα και θα σου απαντήσω. Σωστά. Μόνο που θα ήθελα αυτή η συζήτηση να είναι πια η οριστική. Δεν γίνεται κάθε μέρα να αναμασάμε τα ίδια και τα ίδια. Συμφωνώ απόλυτα. Αν ξεσπάσει κάποιο σκάνδαλο, αν τυναχτεί ο στόχος σου στον αέρα, τα οράματά σου, θα καταραστείς την ώρα και τη στιγμή που με γνώρισες. Κλέρη, σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω. Αυτό το έχεις ξεχάσει. Όχι. Δεν το έχω ξεχάσει. Δεν θέλω αυτή η αγάπη να σου γυρίσει μπούμεραγκ. Η αγάπη δεν γυρίζει ποτέ μπούμεραγκ. Η αληθινή αγάπη δεν καταστρέφει. Δεν είναι η ζωή η αγάπη. Τα μέτρησα όλα. Προχωράμε κανονικά.
Καλημέρα. Σαν τα χιόνια. Τι έγινε, στον ύπνο σου με έβλεπες πρωί-πρωί? Α, Δωράν. Θέλω να μιλήσουμε. Θέλω να πούμε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι ήμουν ασαφής και από το τηλέφωνο. Ναι. Υπήρξες τυπικός, δεν μπορώ να πω. Πήρες ένα τηλέφωνο. Δεν μπούκαρες μέσα ο συνήθως. Συγγνώμη, θέλεις να τσακωθούμε πάλι? Γιατί ξεκινάς έτσι την κουβέντα? Μου βγαίνει. Αυθόρμητα. Και σένα αυθόρμητα δεν σου βγήκε να βρεις μια άλλη και να μας παρατήσεις? Ωραία, ωραία. Μίλα όπως θες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το επιτρέπεις. Λοιπόν, γιατί τόση πρεμούρα να με δεις πρωί-πρωί? Είναι μια ευκαιρία. Τα παιδιά είναι στο σχολείο, η μάνα σου λείπει, είμαστε μόνοι. Επιτέλους, μόνοι. Λοιπόν, σε ακούω. Σκέφτηκα... Σόπα! Το παθαίνει συχνά αυτό? Κοίτα, δεν θα συνεννοηθούμε έτσι. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, σκέφτηκα ότι για κάποια πράγματα πρέπει να μπει μια τάξη. Όταν λες τάξη, τι ακριβώς εννοείς? Α, να μπαίνω βγαίνεις εδώ μέσα όποτε θέλεις και γκόμενα γκόμενα. Όχι, Δωρά, μην είσαι επιθετική. Μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Τι να μην κάνω, ρε Αντώνη. Εσύ θες και την πίτα ολόκληρη και το σκυλοχορτάτο. Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι έχεις υποχρεώσεις, ότι έχεις παιδιά. Ναι, γι' αυτό ακριβώς σου μιλάω. Πρέπει λοιπόν να μπει μία τάξη. Και τυπικά, να μην υπάρχουν εκκρεμότητες μεταξύ μας. Μιλάς για διαζύγιο? Ναι, Δώρα. Μιλάω για διαζύγιο. Μωρό μου, σκέτο καφέ πίνεις? Γιατί δεν τρως και λόγη μαρμελάδα? Για σένα την αγόρασα ψαρές. Ναι, μωρό μου, θα φάω. Περίμενα και σένα γι' αυτό. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω ότι με έμαθες να τρώω πρωινό σε αυτή την ηλικία. Στα γεράματα. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Μπορώ. Βεβαίως. Σε λίγο θα περάσω από εκεί. Έγινε. Ο δικηγόρος μου ήταν. Σε 2 μήνες λέει βγαίνει το διαζύγιο και πρέπει να περάσω από εκεί να κανονίσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες. Να του υπογράψω και ένα πλήρες εξούσιο. Ξέρεις. Τι συμβαίνει? Δεν σε βλέπω να χαίρεσαι. Χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί είσαι και τυπικά ελεύθερος. Α, μόνο γι' αυτό χαίρεσαι εσύ. Μωρό μου, δεν θα είμαι μόνο τυπικά ελεύθερος. Θα είμαστε και τυπικά μαζί. Φίλιππε, αλήθεια, θες να παντρευτούμε? Όχι, κάνω πλάκα, αν πέρασε η ώρα. Εσύ τι λες, βρε? Επειδή από τότε δεν το ξανασυζητήσαμε, γι' αυτό. Γι' αυτό τι? Κάθε φορά τα ίδια θα λέμε, α? Δεν σου κάνω πρόταση γάμου, δεν μου πες ναι. Μήπως πας να μου την κάνεις γυριστή για σειρά? Όχι, όχι. Τώρα τι δακρύζεις? Ε? Μ' αρέσει που με αγαπάς και που μου το δείχνεις. Είμαι πολύ ευτυχισμένη, αλλά φοβάμαι. Τι φοβάς? Μη γίνει κάτι και σε χάσω. Τίποτα δεν θα γίνει. Έλα ρε, δεν βλέπεις πως προσέχω. Γι' αυτό δεν γνωρίζω κανένα δικό σου, αγάπη μου. Φού ξέρεις, η γυναίκα μου τρελή. Κάνω καμιά βλακία και μετά τελευταία στιγμή στην υπογραφή μου τα φέρει τούμπα όλα. Έχεις δίκιο, καταλαβαίνω. Έλα, γέλασέ μου λίγο. Θέλω να σε γνωρίσω και στη θεία μου. Θα ξετρελαθείς μαζί της, είμαι σίγουρος. Και εκείνη θα σε αγαπήσει. Πού το ξέρεις? Αφού αγαπάω εγώ εσένα και αγαπάει και αυτή εμένα και είμαι ευτυχισμένος μαζί σου. Έλα. Όλα θα πάνε καλά. Όλα. Λοιπόν, δεν έχει διαζύγιο, Αντώνη. Μας τελείωσε! Ρε παιδί μου, γιατί έχεις πάθει τώρα αυτή την αιμονή? Γιατί? Γιατί δεν γουστάρω να σου διευκολύνω τη ζωή. Μα δεν διευκολύνεις μόνο τη δική μου τη ζωή. Διευκολύνεις και των παιδιών μας και τη δική σου. Θα ξέρουμε τέλος πάντων τι μας γίνεται και θα σταματήσει αυτός ο πόλεμος μεταξύ μας. Δεν μου λες. Μπας και τάπατε πίσω από την πλάτη μου με τη Γαλάτια. Γιατί και αυτή ακριβώς τα ίδια μου λέει. Την ίδια κασέτα. Η μάνα σου, δόξα τω Θεώ, για πρώτη φορά στη ζωή της λογική.
Και όπως καταλαβαίνεις, η μάνα σου σε αγαπάει. Δεν αμφιβάλλεις, φαντάζομαι γι' αυτό. Και βλέπεις, αυτά σου λέει κι αυτή. Ναι, αλλά η μάνα μου ενδιαφέρεται να φτιάξω τη ζωή μου. Ενώ εσύ ενδιαφέρεσαι να φτιάξεις τη δική σου τη ζωή. Σιγά μη σε πήρε ο πόνος ξαφνικά για μένα. Τώρα δεν ξέρω γιατί το λες αυτό. Μπορεί να έγινε ό,τι έγινε, αλλά σε νοιάζομαι, ρε παιδί μου, σ' αγαπάω. Σαν άνθρωπο. Και ποιος σου είπε ότι εμένα με νοιάζει να μ' αγαπάς σαν άνθρωπο? Έχω φίλους να μ' αγαπάνε έτσι. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Διαζύγιο Λευκό, δεν σου υπογράφω. Σιγά με στο δώσω και μετά μην τον είδατε. Καλά, με έχεις για τέτοιο χαρακτήρα. Για χειρότερο. Καλά, αν το να με προσβάλλει σου δίνει χαρά, τι να σου πω, ρε παιδί μου. Πάω πάσο. Οκ. Αλλά ξέρεις πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψω τα παιδιά μου, ούτε ηθικά ούτε οικονομικά. Τα παιδιά μου τα αγαπάω πολύ. Ναι. Τα έχουμε ακούσει αυτά. Και 2 χρόνια μετά το διαζύγιο τους ψάχνανε. Το Χρήστο της Μαρίας, το θυμάσαι? Εγώ δεν είμαι ο Χρήστος. Ναι, αλλά δεν ξέρω και ποιος είσαι. Είσαι ένας άγνωστος. Και στην τελική θέλεις διαζύγιο, Αντώνη. Ωραία. Τράβα, πάρ' το μόνο σου. Με αντιδικία. Θα γίνουμε μαλλιά κουβάρια. Τράβα, πάρ' το. Έλα ρε, εγώ είμαι. Ότι είσαι εσύ το ξέρω. Πού είσαι δεν ξέρω. Ξεκουβάλα γιατί έχουν μπει 3 αμάξια από το πρωί για καλύμπρα και τραβάω χοντρό ζόρι. Θα κάνω καλά 2 ώρες. Γι' αυτό σε πήρα. Γιατί ρε, πού είσαι? Είμαι σε μια δουλειά. Και δεν μπορούμε να αντιμάθουμε εμείς αυτή τη δουλειά δηλαδή? Θα σου πω όταν έρθω, εντάξει? Γιατί δεν μου λες τώρα να τελειώνουμε? Γιατί θα μου ταχώσει και δεν έχω όρεξη. Εντάξει, έλα. Και άμα θέλει θα ταχώσω, αγόρι μου. Λοιπόν, έλα, μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει μια ώρα γρηγορότερα. Έλα, γιατί ζωχαδιάζομαι. Πού είσαι? Είμαι έξω από το σπίτι του διαμαντή του Αμυρά. Ρε γλέτια! Τρελαθήκαμε τελείως, πάει. Και τι κάνεις εκεί, ρε Λάμπη? Το σεκιουριτά στην οικογένεια παριστάνεις? Έλα, ρε, κόφτη μπλάκα. Έχω έρθει να παρακολουθήσω να δω αν μπαίνω βγαίνει εδώ πέρα ένας τύπος που μου έχει πει η Έλσα. Λοιπόν, θα σου το πω για τελευταία φορά. Εσύ θα καταστραφείς, το καταλαβαίνεις? Μόνο μη μου πεις ότι δεν σε προειδοποίησα. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Έλα, σε αφήνω τώρα. Έλα, γεια. Τα απόγευμα που έχουμε να παραδώσει με τα αμάξια, βρες εσύ μια δικαιολογία στους πελάτες αν δεν είναι έτοιμα. Αυτό σου λέω μόνο. Δικαιολογία. Αυτό δεν είναι επιχείρημα, αυτό είναι δικαιολογία. Μ' αρέσεις ρε Στέφανη. Εκεί που πρέπει να είσαι καχύποπτος δεν είσαι και εκεί που δεν πρέπει είσαι. Μα δεν στέκει ρε πατέρα, δεν το βλέπεις? Δεν το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα? Η Έλσα μ' είχε φάει να δει το στράτο. Τον πήρα σέρνοντας να τον πάω στη φυλακή. Και μετά όταν της έδειξα τη φωτογραφία του, δεν ήθελε καν να την κοιτάξει. Μου λέει, άσε καλύτερα μην μπλέκουμε με αυτά τα πράγματα. Καλύτερα να μην ξέρουμε τίποτα. Στο διατάφτα. Κάτι συμβαίνει. Δεν το καταλαβαίνεις, είναι... Είναι σαν κάποιος να μας παρακολουθεί. Να ξέρει όλες μας τις κινήσεις και να αλλάζει τα πράγματα κατά πως τον βολεύει αυτόν. Σοβαρά? Και ποιος μπορεί να είναι αυτός? Ποιος κατά σε παρακολουθεί και ξέρει και τις κινήσεις σου? Από πού? Από εδώ μέσα? Δεν αποκλείω τίποτα. Τίποτα και κανέναν.
Δεν τα πας καλά, παιδάκι μου, το καταλαβαίνεις. Για φρόντισε να συνέρθεις. Εδώ μέσα ο μόνος που ξέρει τα πάντα είναι ο στράτος. Κι εγώ του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Καλά θα κάνεις να του είσαι κι εσύ. Εγώ δεν ανέφερα το στράτο συγκεκριμένα. Τότε ποιος? Εγώ? Στέφανε, κοίτα να δεις τι θα κάνεις με τη ζωή σου από εδώ και μπρος. Εντάξει, κι άσε τις βλακίες. Άντε, γιατί έχουμε και δουλειές. Έλα, παίρνε. Τι κάνετε? Εγώ καλά είμαι. Εσύ τώρα τελευταία όποτε σε παίρνω τηλέφωνο δεν μπορείς να μιλήσεις. Πάλι με αυτήν ήσουνα, τη δικηγόρο. Κλασικά. Έχει γούστο να έχεις τσιμπηθεί μαζί της. Εγώ? Τι λέτε, κυρία Μοίρα, τώρα. Εντάξει, απλά πρέπει να είναι καλά στημένο το παιχνίδι και για να είναι, εκείνη πρέπει να πιστέψει ότι είμαι. Καλά, καλά, δικό σου θέμα, δεν ανακατεύομαι. Άλλο με καίει εμένα. Ποιο πράγμα? Για την άλλη. Αυτινής η εγκυμοσύνη, πώς πάει? Κανένα πρόβλημα. Θέλω να παρακολουθείς την κατάσταση και να με ενημερώνεις συνεχώς. Βεβαίως. Μην ανησυχείτε καθόλου. Ωραία. Έχω πάρει κάποιες αποφάσεις για ορισμένα ζητήματα που σε αφορούν. Εμένα? Αφού θα γεννήσει αυτή και αφού πάρουμε πρώτα το μωρό, εσύ θα πρέπει να φύγεις για τα γραφεία μας στο εξωτερικό. Τουλάχιστον για 2-3 χρόνια. Τι λέτε, κύριε Μέρα, τώρα? Τι εξωτερικό? Αυτό που ακούς. Διάλεξε εσύ. Παρίσι, Λονδίνο, Βρυξέλλες, Νέα Υόρκη. Και εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, έτσι γυναικάς που είσαι, η ζωή στο Παρίσι θα σου ταιριάζει περισσότερο. Αλλά εσύ αποφασίζεις. Συγγνώμη, κύριε Μοίρα, εμένα όμως δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η ιδέα. Εγώ δεν θέλω να φύγω από την Αθήνα. Αυτό δεν γίνεται. Δεν το διαπραγματεύομαι. Γιατί? Μπορώ τουλάχιστον να ξέρω το γιατί. Στράτο, ποτέ δεν ξέρεις ποιοι, πώς και γιατί μπορεί να ασχοληθούν με αυτή την υπόθεση. Και εσύ πρέπει τότε να βρίσκεσαι πολύ μακριά. Κάποιος μπορεί να πλησιάσει πολύ κοντά στην αλήθεια. Κύριε Μοίρα, σας υπόσχομαι ότι όλα θα είναι υπό έλεγχο. Ένας έξυπνος άνθρωπος, Στράτο, γνωρίζει ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι πιο έξυπνοι από αυτόν. Όποιος δεν το υπολογίζει αυτό, το χάνει το παιχνίδι. Ποτέ δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Μπορεί και από κάποιον που δεν τον πιάνει το μάτι σου. Να το θυμάσαι αυτό. Συγγνώμη που διακόπτω. Με ειδοποίησαν οι άντρες της ασφαλείας ότι έξω από το σπίτι υπάρχει ένα αυτοκίνητο με έναν ύποπτο τύπο μέσα. Από το πρωί. Να επέμβουν. Δεν μπορούσα να πάρω από μόνος μου τέτοια πρωτοβουλία. Πάνω εγώ.
Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς δεν έκανετε τίποτα. Ας βλάκασαν, το ξέρω εγώ, θα το αναλάβω κάποια στιγμή. Λοιπόν, εσύ πάρε το κλειδί, πάρε το αυτοκίνητο που ήρθα, κάνε το γύρο του τετραγώνου και περίμενε με στην είσοδο της πισίνας. Μάλιστα. Διότι, όπως έλεγε και η γιαγιά μου η Ευανθούλα, καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε, να είχαμε και μια νύφη να μας πλένει τα φιάτα. Αυτό θα το κάνω εγώ πάνω. Όχι, έλα τώρα. Έλα, θα το κάνω εγώ και μόνο μου. Εσύ μαγείρεψες. Έχω σκουριάσει εκεί μέσα, ρε Βλάση. Έλα, σταμάτα τώρα, έτσι το είπα, για να μην αισθάνεσαι εσύ άσχημα. Τι άσχημα να αισθανθώ, μωρέ. Είσαι τέτοιος άνθρωπος εσύ, που νιώθω ήδη σαν το σπίτι μου, σε πληροφορώ. Καλά. Αν συμβαίνει αυτό που λες, τότε μπράβο μου. Γιατί εγώ σε έκοψα. Δεν είσαι εύκολος άνθρωπος. Είσαι στρίδι, δεν ξανοίγεσαι εύκολα. Κάποτε όμως δεν ήμουν έτσι. Κάποτε έκανα και όνειρα. Τόσο ζώο δηλαδή. Και πάλι θα ξανακάνεις όνειρα. Άσε, πάνε αυτά τώρα. Ναι, ναι. Τα λες τώρα. Κάτσε να αποφυλακιστείς, να παρέσεις κανένα εξάμηνο, να έρθεις να στανιάρεις. Να σε βρούμε για καμιά καλή δουλίτσα. Έλα, μωρέ, τα έχουμε πει αυτά 1.000.000 φορές. Ποιος θα με πάρει εμένα, ρε Βλάση. Ωραία, αν δεν βρεις κάποιον καλύτερο, σε προσλαμβάνω εγώ. Να με βάλεις πού? Τι μπορώ να κάνω εγώ στο χασάπικο, πες μου. Τα πάντα. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Έλα και έτσι, σε κατάλαβα. Τι κάνεις? Α, κατάλαβα, δεν μπορείς να μιλήσεις. Ναι, ναι. Δεν σε ακούω καλά, δεν έχω καλό σήμα. Δώσε το νούμερο του σπιτιού, την κοπέλα. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Έλα. Τώρα σε ακούω καλύτερα. Φαίνεται από κάπου πέρναγες. Λοιπόν, δεν ξέρω πού είσαι και τι κάνεις, αλλά σε μισή ώρα θέλω να σε δω οπωσδήποτε. Μα φυσικά κι εγώ θέλω να σε δω. Ωραία, ωραία. Πού? Εντάξει. Εντάξει, τα λέμε. Έλα, γεια. Δεν σε πειράζει να πεταχτώ να δω λίγο μια φίλη, ε? Να πας, να πας. Η Κέτη είναι. Ναι, μωρέ. Σπαθή παιδί, σαν και σένα. Δεν μου ανέφερες πότε το όνομά της. Μέσα την γνώρισες. Ναι, μέσα. Mm. Πέρσι βγήκε. Για χρέη την είχαν βάλει, δεν είχε κάνει τίποτα σπουδαίο. Mm. Λοιπόν, πάω να φρεσκαριστώ λίγο, να αλλάξω και μια μπλούζα γιατί αυτή λερώθηκε και έφυγα, έτσι. Πας, αλλά το βράδυ σε περιμένω να γυρίσεις πάλι πίσω. Έχει νέα παρτίδα μπαρμπεκιού. Δεν τη χάνω με τίποτα. Λοιπόν, ένα καφέ θα πιω και γύρισα αμέσως. Καμιά ωρίτσα μόνο. Τι τρέχει? Αλλάζει το σχέδιο. Ποιο σχέδιο, με το μωρό? Το άλλο. Δηλαδή? Τι δηλαδή, μπορεί να χρειαστεί να γεννηθούμε νωρίτερα. Γιατί? Καλύτερα να μην ξέρεις. Άστο. Δηλαδή, πόσο νωρίτερα? Σε μια εβδομάδα το πολύ, Ράνια. Δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί όλες αυτές οι ερωτήσεις. Έχεις κανένα πρόβλημα, εσύ? Όχι, ρε παιδί μου, τι πρόβλημα να έχω. Απλώς θέλω να προετοιμαστώ ψυχολογικά. Εκεί είναι άλλος ρόλος. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Ωραία, και τι, έχεις πρόβλημα εσύ με αυτά? Εσύ κάτι τέτοια θα πες στα δάχτυλά σου. Νομίζω δηλαδή. Κάνω λάθος, μήπως? Σε ρωτάω, κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνεις λάθος. Μια χαρά θα τα πάω, θα δεις. Πολύ ωραία. Πού είναι το πρόβλημα τότε? Εσύ γιατί είσαι έτσι, έχει γίνει κάτι άλλο? Έχουν γίνει πολλά, Ράνια. Και μέσα σε όλα αυτά τα πολλά η Έλσα έχει αρχίσει και κάνει κινήσεις μόνη της. Στόπα, είναι μυστήριο. Ναι, αλλά όχι να φτάσει μέχρι εκεί, Ράνια. Δεν μπορεί να στέλνει τον άντο φανατζή έξω από το σπίτι του μεγάλου να με παρακολουθεί. Λοιπόν, η Έλσα πρέπει να πάρει ένα μήνυμα και πολύ γρήγορα. Αυτό στο πάνω μου. Ένα πράγμα θέλω, να σταματήσει να ψάχνει. Και να σταματήσει να στέλνει τον άντο το φανατζή να το παίζει detective. Αυτό πες πώς έγινε. Άστα αυτά, ρε Στράτο, αυτά είναι τα εύκολα. Άλλα είναι τα δύσκολα.
Άρα είναι τα δύσκολα. Ποια είναι, Ράνια, τα δύσκολα, τι φοβάσαι εσύ. Ε, το διαμαντία μοιρά. Ναι. Γιατί να στο κρύψω, ναι, αυτόν φοβάμαι. Θέλει άλλο χειρισμό, ρε παιδί, με αυτή η ιστορία. Είχα υπολογίσει να βρεθώ μαζί του αργότερα. Ναι, έπρεπε να είσαι προετοιμασμένη, αν χρειαστεί να το συναντήσει και αύριο. Αν εγώ αποφασίσω ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή, αύριο θα το συναντήσει. Κατάλαβε τι σου λέω. Τι κάνεις, κούκλα μου? Έχω υπάρξει και καλύτερα, κούκλα μου. Δεν είσαι η μόνη. Λοιπόν, χωρίς πολλά πολλά, έχω ένα μήνυμα για σένα. Από ποιον? Από ένα πουλάκι. Άσε τις αηδίες και πες μου από ποιον και τι είναι το μήνυμα. Πολλά ρωτάς. Το από ποιον και το πώς, ξέχασέ το. Δεν πρόκειται να στα πω ποτέ. Ωραία, εντάξει, πες μου το μήνυμα σκέτο. Να μαζέψεις αμέσως το φίλο σου το φαναρτζή, αν δεν θες να τον βρουν φυτεμένο στο τσιμέντο. Πες του να σταματήσει να κάνει τις εξυπνάδες που κάνει. Τι λες τώρα, ποιος τα είπε αυτά? Για ποιο θέμα μιλάμε τώρα? Είσαι τρελή. Γι' αυτό που μου είπες πριν λίγο. Εγώ? Τι σου είπα? Εγώ ήρθα εδώ να ρωτήσω αν πήρες τη βούρτσα μου, τίποτε άλλο. Φοβερά νέα. Ένας σαν γι' αυτόν ακριβώς που μου περιέγραψες μπήκε σήμερα στο σπίτι του Αμίρα. Εντωμεταξύ, εγώ κάπου τον ξέρω αυτόν, αλλά δεν θυμάμαι. Πήρες φορά. Σε πήρα τηλέφωνο και σου ζήτησα να έρθεις γιατί θέλω να σταματήσεις να ψάχνεις. Γιατί? Τώρα που βρήκα μια. Τρελάθηκες. Άκου, σταμάτα σε παρακαλώ. Μου στείλαν μήνυμα. Θα σου κάνουν κακό. Σε είδαν έξω από το σπίτι του Αμίρα. Άσε τα τώρα, τα λες έτσι για να με προστατέψεις. Δεν φοβάμαι τίποτα και κανένα κέρατα, ειδικά αυτόν. Πού το ξέρω. Καλημέρα, ρε φίλε. Το αμάξι μου έχει μια γρασμένα και δεν ξέρω κάποιο. Ήθελα να ρωτήσω αν μπορούσα να το δείτε κάποια στιγμή. Ο Θεοδόρου με έχει στείλει. Τι έχει το αμάξι? Τίποτα, μάλλον. Μια γρασμένα πέρασε ένας βλάκας και με έξι και ξέρεις ούτε που σταμάτησε. Θυμήθηκα. Έχει έρθει στο μαγαζί. Στο μαγαζί. Ένας λόγος παραπάνω για να σταματήσεις. Δηλαδή αυτός είχε σταμπάρει από πριν. Θα ήξερε για τη σχέση μας. Μα για να φτιάξει το αυτοκίνητό του ήρθε, τι λες? Ποιο αυτοκίνητο, βρελάπη, πλάκα μου κάνεις? Σε παρακαλώ, πρέπει να σταματήσεις να ψάχνεις. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα κολώσουν και να σε σκοτώσουν ακόμα. Δεν μπορούμε να κάτσουμε μόνο σταυρωμένα τα χέρια. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Θα πάρω να πω στην αστυνομία. Τι να πεις στην αστυνομία, δηλαδή? Ότι κάποιος τύπος που είχε έρθει στο φαναρτζίδικο μετά τον είδες έξω από το σπίτι του Αμυρά, θα σου περάσουν ζουρλομανδία. Σε παρακαλώ, ξέχασε τα όλα. Και εσύ? Εσένα ποιος θα σε βοηθήσει? Σε με μένα. Κάναμε μια προσπάθεια, απέτυχε. Τέλος. Το μόνο πράγμα έτσι που λίγο θα με ικανοποιούσε θα ήταν να μάθω για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά, ρε γαμώτο. Γιατί το λες αυτό, ρε Γκίνα? Γιατί συνδέεις το παρελθόν μας με την τωρινή ιστορία της Έλσας? Δεν ξέρω. Πες το διέστηση. Αποδείξεις δεν έχω. Όμως είναι όλα αυτά. Το μουσικό κουτί, η φωτιά στο σπίτι, η Έλσα, όλα. Αποκλείεται, αγάπη μου. Εγώ στο λέω αυτό. Καμία σχέση δεν έχει το ένα με το άλλο. Μην τρελαθούμε τώρα. Λες? Βάλε το μυαλό σου να δουλέψει και άσε τις διαστήσεις. Η λογική σου τι σου λέει, πού κολλάει? Εγώ νομίζω πως έχουμε πανικοβληθεί χωρίς λόγο. Μακάρι να έχεις δίκιο. Έχω. Όχι, Κλέρι. Ούτε εσύ το πιστεύεις. Εμένα προσπαθείς να πείσεις. Και εσύ στο βάθος τρέμεις μήπως ξυπνήσει εκείνη η ιστορία. Έτσι δεν είναι?
Κλέρι, την αλήθεια. Ένας περίεργος, ρε, που έκανε τον ξύπνιο. Κράταγε εφημερίδα και λέει κάτι μπαρούφες για την Έλσα. Και τι θες, ρε, λάμπη να κάνω εγώ. Όποιος περίεργος μπαινοβγαίνει εδώ μέσα και λέει μπαρούφες, πρέπει να τον κάνω αρχείο. Θες πως να τον πετάξω έξω με τις κλωτσιές, ρε, που του πάνε το φτιάχνω το αυτοκίνητο και μπήκε στη μέση. Ναι, κάτι θυμάμαι. Και τι έγινε, δηλαδή. Επειδή τον είδες να μπαίνει στο σπίτι του να μοιράζει πάνω να πει ότι κάτι τρέχει στα γύφτικα. Εσένα δεν σου λέει κάτι αυτό. Όχι. Σε κανένα δεν λέει. Γεια. Γεια, πώς από εδώ. Ήθελα να σου πω δύο πράγματα που σκέφτηκα. Ναι, ό,τι θες. Ο Θοδωρής ο συνεταιρός μου, Κορίνα. Χαίρομαι πολύ. Χάρηκα. Ας σας τρατάρουμε κανένα καφετάκι, κανένα χυμουλάκο. Όχι, όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω τίποτα. Θα μπορούσα να σου μιλήσω ιδιαίτερος. Εντάξει, αλλά ο Θοδωρής τα ξέρει όλα. Μιλά ελεύθερα. Να. Σκεφτόμουν αυτή την Έλσα που είναι στη φυλακή. Και σκέφτηκα. Δηλαδή, αποφάσισα να πάω να δώσω κατάθεση. Να πω δηλαδή ότι την είδα τότε στο βενζινάδικο. Ακόμα και ας μην το θέλει ο μπαμπάς μου. Οπα. Γίναμε πολύ στο κλαμπ που έχουμε τρελαθεί. Τι λες, κοριτσάκι. Λάμπη, ανέλαβε εσύ τώρα. Κορινά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά ξέχνα το. Ξέχασε ό,τι έχεις δει και μην πιάσεις και το λες δεξιά και αριστερά. Γιατί είσαι μικρή για να μπλέξεις τώρα με τέτοια τράβαλα εσύ. Μα γιατί βρε, Λάμπη, αφού το θέλω πραγματικά. Ξέχασε το. Λοιπόν, ξέρω γιατί το λες αυτό. Επειδή δεν το θέλει ο μπαμπάς μου, έτσι. Λοιπόν, εγώ σου λέω ότι θα προσπαθήσω να τον πείσω και θα τα καταφέρω. Θα το δεις. Ξέχνα το. Ξέχνα το παρελθόν. Και εσύ και εγώ. Πρέπει να το διαγράψουμε. Όπως είχαμε κάνει χρόνια τώρα. Η μόνη πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι ότι η Έλσα σαπίζει στη φυλακή. Όλα τα άλλα είναι εικασίες. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Εκεί πρέπει να ρίξουμε όλες μας τις δυνάμεις. Ποιος είναι, θα έρθει ο Άρης? Ο Άρης, τι, χωρίς να μου τηλεφωνήσει, χωρίς να το ξέρω. Μόνο ένας μπορεί να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Ναι, καλώς τον και έλεγα κι εγώ. Ποιος να είναι, ποιος να είναι. Έκπληξη, μόνο εμένα δεν περίμενες, ε. Μάρτης μου ο Θεός, ούτε που πέρασε από το μυαλό. Η Ρεγκίνα, θυμάσαι, είχαμε φάει και είχαμε πιει μαζί. Βέβαια, τι κάνεις? Ας τα λέμε. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ το μενού έχει κοψίδια. Θα κάνουμε μπάρμπεκιου, στο σπίτι μου όμως. Είστε καλεσμένες επίσημα. Ευχαριστώ πολύ, Βλάση, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ. Θα μπορέσεις. Ήρθε εκείνη που σου έλεγα, η Ράνια, που μένει στο ίδιο κελί με τη φίλη σας. Ποια? Θα σου πω μετά. Θέλω να σας τη γνωρίσω. Γι' αυτό είπα να γίνει έτσι στο πιο φιλικό το πράγμα. Γιατί άλλη κουβέντα κάνεις με λίγο κρασάκι, μια μπριζολίτσα. Εξάλλου θα μάθετε κι εσείς δύο πράγματα επιπλέον για τη φίλη σας. Πώς είναι, πώς περνάει. Εντάξει, θα σας περιμένω. Ναι. Ναι, θα έρθουμε οπωσδήποτε, ναι. Όλο βλακίες. Όλο βλακίες, καθόλου δεν μου μίλησες. Ευτυχώς. Αντί να του ζητήσεις πρώτη εσύ διαζύγιο, πάλι μας πρόλαβε αυτός. Ποιος? Ο ακατανόμαστος. Ναι, μαμά. Δεν μου φτάνουν όλα τα άλλα. Θα έχω και σένα πάνω στο κεφάλι μου. Γονάει η αλήθεια, ε. Τι περιμένεις, μου λες. Τι περιμένεις και δεν του δίνεις διαζύγιο? Έχει γούστο. Μπας και ελπίζεις να βαρεθεί την άλλη και να γυρίσει πίσω. Δεν θα είμαστε με τα καλά μας. Και τώρα να γυρίσει. Γονατιστός να πέσει στα πόδια μου, δεν τον θέλω εγώ. Δεν μπορώ να διανοηθώ να μ' αγγίξει. Τότε. Βρε, αγάπη μου, για το καλό σου το λέω. Μπας και για μια φορά έχει δίκιο ο κατανόμαστος και πρέπει να το τακτοποιήσετε το ζήτημα. Δεν με καταλαβαίνεις έτσι. Όλη μου η ζωή έχει γίνει θρύψαλα. Έχει πληγωθεί ο εγωισμός μου. Πρέπει να αντιδράσω με κάποιο τρόπο, αλλιώς θα σαλτάρω. Νομίζω πως έχω αυτό το δικαίωμα. Τουλάχιστον αυτό μπορώ, αυτό κάνω. Μη σου φύγουνε καμιά δεκαριά χρονάκια, φοβάμαι, μωρό μου. Και τότε θα χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Γι' αυτό στα λέω. Θυμάσαι τη Μερόπη, ε? Δεν του δίνε διαζύγιο, έτσι, από ένα πείσμα κι αυτή. Και τι έγινε, τι κατάλαβε. Από 30 χρονών πήγε 50. Βγήκε το αυτόματο, πήρε αυτό στο διαζύγιο και εκείνη έμεινε σαν την καλαμιά στον κάμπο. Ε?
Δεν θα ήταν καλύτερα αν είχε ξαναφτιάξει τη ζωή της, τι λες εσύ? Δεν απαντάς, ε? Ε, βέβαια. Όταν δεν μας συμφέρει, δεν απαντάμε. Στο είπε έτσι, δηλαδή. Φόρα παρτιδά. Ούτε καν το συζητάει. Ούτε καν. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, τι να πω. Είναι ίσως πληγωμένη. Φαίνεται χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμα. Για να είμαι βέβαια ειλικρινής, μου είπε ότι άμα θέλω, να προχωρήσω μόνος μου. Τι δηλαδή, αν προχωρήσεις εσύ μόνος σου, αυτή είναι οκ? Okay. Φαίνεται θα νιώθει πιο κατοχυρωμένη με τα οικονομικά. Ξέρω εγώ, ρε παιδί. Ωραία, τότε προχώρα εσύ και όποιον πάρει ο χάρος. Καλά, τρελή είσαι τώρα. Λύσεις είναι αυτές. Γιατί ρε, Αντώνη. Τόσα ζευγάρια χωρίζουν με αντιδικία. Σιγά το πράγμα. Καλή και μου, ξέρεις τι γίνεται στα δικαστήρια σε αυτές τις περιπτώσεις? Ξέρεις τι πράγματα λέγονται? Έχω δύο παιδιά. Θες να ξεφτυλιστούμε εντελώς δηλαδή? Ναι, εγώ όμως. Τι κάνω με όλο αυτό, μου λες, ε? Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ θα αφήσω τα χρόνια μου να φύγουν έτσι. Όχι, αλήθεια, αμάν με αυτά τα χρόνια σου. Αμάν με αυτό το άγχος. Κορίτσι, πράγμα. Αν σου πω. Τη ζωή μου και τα νιάτα μου θα τα καθορίσω εγώ, Αντώνη, όχι εσύ. Και εσύ κοίτα να κάνεις κάτι, έτσι, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. Τι να κάνω, δηλαδή? Τι να σου πω, αυτό το πράγμα με τη γυναίκα σου μπορεί να πηγαίνει και να έρχεται στους αιώνας των αιώνων να μην. Δεν το βλέπω να τελειώνει. Και σε προειδοποιώ. Θα φύγω. Κάποια στιγμή θα ξυπνήσεις και έχει πετάξει το πουλάκι. Να σου πω κάτι. Τελικά, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Εγώ είμαι στα όρια μου. Άχι συχτήρι δηλαδή. Έλα, στρατό. Η Δώρα είμαι. Να, έλεγα... Μήπως θα ήθελες να περάσεις από εδώ, να μιλήσουμε, να πιούμε ένα ποτό. Ναι, ναι, όποτε θες. Και τώρα. Εντάξει, σε περιμένω. Γεια. Κούκλες μου, πάρετε με αυτό το τυρί. Από το Μέτσοβο μου το στείλανε. Είναι Μετσοβόνε. Θα μπουκώσουμε, Βλάση μου. Και αν δεν μπορούμε μετά να φάμε τα κοψίδια σου. Έχεις δίκιο, να σε κάνουμε υπομονή. Ας κάτσουμε όμως λίγο έτσι να χαλαρώσουμε. Θα σου πω και μια ιστορία. Πάρα πολύ ωραία. Σου έχω μιλήσει για κάποιο φίλο μου, Θανάση. Για πες. Αυτός που επί 23 χρόνια έτρωγε κάθε μεσημέρι στο ίδιο εστιατόριο ένα μπριάμ για μια φέτα. Και το βράδυ το άλλαζε το μενού. Το βράδυ, τι λες τώρα. Έτρωγε τον άμπακο. Έτσι είμαστε εμείς οι Έλληνες, είμαστε βραδινοί τύποι. Να τα λέμε. Λοιπόν, αυτός ο Θανάσης ένα μεσημέρι αποφάσισε. Κάτσε για μένα. Λοιπόν, και αλλάζει το μενού. Και αντί για μπριάμ και φέτα, παραγγέλνει μια μπριζόλα. Οπότε τον καρσόν περνάει από δίπλα του, τον προσπερνάει και μετά κάνει όπιστο και του λέει: Με συγχωρείτε, κύριε Θανάση, δεν σας γνώρισα με την μπριζόλα. Καλό ήταν, εντάξει. Πέρασε η ώρα. Δεν έχω υπολογίσει για την ώρα. Θα κρυώσω και τα κοψίδια. Τι να κάνουμε όμως. Έχει αυτή έχει τα δίκια της τόσα χρόνια στη φυλακή. Όταν βγαίνει έξω θέλει να ξεχαρμανιάσει. Να τη συγχωρήσουμε, κορίτσια. Μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς. Λοιπόν, στην υγεία μας. Άσπρο πάτο. Έλα. Κοκόνες μου, άσπρο πάτο. Πάρ' φύγε από αυτό το τυρί. Από το Μέτσο που μου το στείλανε. Είναι Μετσοβόνε. Μας το πες, ναι. Δεις. Κάνω πάσο, okay.
life's wandering by. And it's killing me. It is killing me. It is killing me. Τι ώρα πήγε, καθυστερήσει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, εγώ ορίσα λέω να πάω να φέρω τα κοψίδια, να αρχίσουμε εμείς το φακοπότη και όταν έρθει η Ράνια, συνεχίζουμε τι άκαμε. Τι κάνει τόσες ώρες, Χριστιανή. Α, δεν ζήταγες καλύτερα να σου πέσει το λότο. Έλα, ντε. Έλα, κορίτσι μου. Τι έγινε, καθυστέρησες. Μήπως ενοχλώ να φύγω. Πού να πας, παιδάκι μου, τι λες τώρα. Εσένα περιμέναμε. Είναι δικοί μου άνθρωποι. Να σας στήσω, οι κυρίες είναι κάτι παραπάνω από γνωστές. Τις κοπέλες που μένετε στο ίδιο το κελί. Mm. Της Έλσας. Ναι.